Κύριε Σεργίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ιωάννου και στους τηλεθεατές. Κύριε Σεργίδη, θα σας ρωτήσω ποιες είναι οι λεπτομέρειες γύρω από τη νέα υπόθεση που διερευνά η υπηρεσία σας. Η ΚΑΝ είχε πληροφορία ότι θα εισάγει το ποσότητα ναρκωτικών από ύποπτο άτομα από πτήση από τον Ντουμπάι. Μετά την αξιολόγηση και προφάιλ που έκανε στους επιβαίνοντες του αεροσκάφους, εντόπισε ύποπτο άτομο υπήκο τρίτης χώρας 23 χρόνων. Ερευνήθηκε σε συνεργασία με τις αρχές ο ίδιος, όπως και οι χειροαποσκευές του, όπως επίσης κρατούσε και δύο νάιλο τσάντες που περιείχαν 8 πλαστικά κυλινδρικά κουτιά σοκολάτων, εντός των οποίων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 242 σκευάσματα, τα οποία περιείχαν κοκαίνη μειχτού βάρους 4,5 κιλών περίπου. Ο ύποπτος συνελήφθηκε, συνεχίζονται οι εξετάσεις κύριε Ιωάννου, αξιολογούνται τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση, θα ζητηθεί επίσης η βοήθεια της Interpol και Europol για να δούμε και τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει και από πού προέρχεται η κοκαίνη. Ίσως να υπάρχουν και κάποιοι συνεργάτες του εδώ στην Κύπρο, κύριε Σεργίδη. Αυτό ακριβώς διερευνούμε και αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε, η υπόθεση εξελίχθηκε σήμερα. Είναι πολύ πρόημο να πούμε οτιδήποτε, αλλά μέσα στις εξετάσεις είναι εάν υπάρχουν συνεργάτες στην Κύπρο, πού θα παραδίδονται αυτά τα 4,5 κιλά κοκαίνης και επίσης συνεργάτες στο εξωτερικό. Κάτι τελευταίο, κύριε Σεργίδη, οι πληροφορίες θέλουν την υπηρεσία σας να ήταν ενήμερη εδώ και μέρες για τη συγκεκριμένη παράδοση εδώ στην Κύπρο, όπου κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν, όπως είδαμε, 4,5 κιλά κοκαίνης. Κοιτάξτε, η πληροφορία που έρχεται, αντιλαμβάνεστε, αξιολογείται και είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση για να δούμε, δεν είναι τόσο εύκολο πολλές φορές να εντοπιστούν, αλλά αντιλαμβάνεστε, η ΚΑΝ πρωταρχικός της στόχος είναι η αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο. Μάλιστα. Κύριε Σεργίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.